Σαφώς. Σήμερα δεν υπάρχει δισκογραφία. Και τώρα που το θυμήθηκα, εσύ κάποια στιγμή είχες πει. Τα χειρότερα. Ναι, γιατί μου είχαν πει κάπου ότι λες τα χειρότερα για μένα χωρίς να με ξέρει. Όχι, δεν είχα πει τα χειρότερα, απλά δεν ήσουν από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες. Γιατί ρε φίλε με ήξερε. Σαν ακροατής, δεν ήσουν από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες. Γιατί ήρθες ποτέ να με ακούσει κανένα μαγαζί από φορά την εκπομπή. Βεβαίως, γιατί όσοι έρχονται να σε δουν του βλέπει. Βεβαίως και σε έχω δει πάρα πολλές φορές. Αφού δεν με ήξερε σαν καλλιτέχνη τώρα. Παιδάκι μου δεν σε ήξερα. Δεν ήξερα τη δισκογραφία σου, δεν σε είχα σε κέντρο. Όχι, απλά κάτσε λίγο. Όμως είναι από τους καλύτερους μουσικούς παραγωγούς. Δεν έχει δικαίωμα να πει την αποφάση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχες μιλήσει καλά για μένα. Νόμιζα ότι το ήξερες, έχουμε... επειδή χαιρετηθήκαμε γλυκά και ωραία και εδώ και άλλες φορές που έχουμε βρεθεί αλλού. Νόμιζα ότι το ήξερες και το είχες αποδεκτεί. Όπως και εσύ μπορείς να πεις. Όπως και εσύ μπορείς να πεις ότι δεν με θεωρείς καλό ραδιοφωνικό παραγωγό. Όχι, σε θεωρώ πάρα πολύ καλό. Όχι, θα μπορούσα να με θεωρήσω ότι δεν είμαι. Όχι, θα τα κατηνιά. Επειδή δεν θα με θεωρήσω καλλιτέχνη, θα σε θεωρήσω εγώ. Να πεις ο Ποσειδώνας μπορεί να είναι 30 χρόνια στο ραδιόφωνο, εμένα δεν μ' αρέσει. Θα το δεχόμουν. Δεν είπα δεν μου αρέσει, το είπα με άλλο ωραίο τρόπο, δεν είσαι από τις αγαπημένες μου. Ακόμα, εξακολουθώ. Παιδιά, τώρα κοροϊδευόμαστε. Όχι, κάνε του κόσμου τα τραγούδια. Πες για να ξέρουμε την Παρασκευή. Ποιο κόσμο τα τραγούδια, τρία συντή έχω βάλει γυναίκα. Έχεις κάνει του κόσμου τα τραγούδια με τον Κωνσταντίνο Πατζή, με τον οποίο έχω συνεργαστεί. Δεν είχε κανένα στίχους μου όμως. Οπότε εντάξει, αυτό είναι πολλά. Οπότε καταλάβατε. Εξακολουθώ να μην είμαι αγαπημένη σου. Δεν έχω ακούσει νέες δουλειές σου για να σου πω. Τώρα ακούσαμε. Εντάξει, αυτό που άκουσα πριν θα το ακούσω άλλη στιγμή. Μπορείς να παρεξηγηθεί η κοπέλα. Πού εμφανίζεσαι για να τον πάρω να έρθουμε, αλλά μπορείς να το θυμίσει και νομίζω ότι τα έχει ξεχάσει. Θα έρθει τώρα. Καλέ, σιγά να μην ξεχάσω εγώ. Παρ' όλα αυτά δεν κρατάω κακή. Για πες, για πες που εμφανίζεσαι, θα μα κεράσει εκεί μια χαρά ένα μπουκαλάκι, θα μα μια χαρά. Καλέ, τι ένα, άμα είναι να με συμπαθήσει. Τρία να κεράσει. Σε είπα ποτέ στον αέρα ότι είσαι το φωνητικό golden retriever που το έχω πει για συναδελφό από το ίδιο παιχνίδι. Δημοσίω δεν έχει εκφραστεί άσχημα. Είσαι κοινός μας γνωστός. Έλα, αυτό εντάξει δεν μετράει, άμα πετάει, ακούσει ότι έχουμε πει από κοινούς γνωστούς. Πού τραγουδάς λοιπόν, πού εμφανίζεσαι Χριστίνα μου. Μαναφούκι, πού εμφανίζεσαι. Τι σημαίνει για Μαναφούκι. Το Μαναφούκι είναι μια δικιά μας έννοια, το έχουμε κάνει σε δωλή, ήταν αυτά που γίνει το χαμός. Πάντως και στο ραδιόφωνο είχα πει το καλό, αλλά δεν τα έχεις ακούσει. Δεν τα πεις καλή που εμφανίζεσαι. Λοιπόν, είμαι στο Duke, Ακαδημία 43. Σας περιμένω όλους εσάς που με συμπαθείτε και εσάς που δεν με συμπαθείτε να με δείτε. Κάθε πότε. Είμαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα. Duke, είπες. Ναι, στο Duke. Είναι το πρώην Μαξίμ. Είναι Ακαδημία 43. Είναι τα παιδιά που έχουν το 47-11. Έλα ρε εσύ. Είναι και ο Βελιλάμπρος εκεί. Ναι. Έλα ρε εσύ. Είναι και ο φίλος μου ο Χρήστος. Ναι, βέβαια τώρα έχουν και το 47-11 και είναι μία στο μαγαζί το που εμφανίζεται. Το Κολονάκι. Εγώ, μία στο Κολονάκι. Πολύ ωραία. Και ξέρετε τι, στο Κολονάκι υπάρχουν μαγαζιά που οργανώνουν τέτοια τέλεια παρτάκια. Πάνε εξαιρετικά. Είσαι μόνη σου και κάνει πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ναι, και πολλές ώρες παρόλα αυτά δεν νιώθω καμία κούραση γιατί είναι τόσο μεγάλη η ανταμοιβή που παίρνει τον κόσμο. Θέλω να σου πω κάτι πάντα. Επειδή τα έβαλες λίγο με τον Ποσειδώνα, θέλω να σου πω ότι εγώ σε ήξερα από κοντά και είσαι πολύ πιο συμπαθής από κοντά από μια εικόνα που μπορεί να έχουν βγάλει για σένα.